Σύμφωνα λοιπόν με την υφιστάμενη νομοθετική πρόταση, αναφέρει, οι επιχειρήσεις θα έχουν στην διάθεσή τους και 4 χρόνια, αφού τεθούν σε ισχύ οι νέοι κανόνες, για να εξοπλίσουν τα σκάφη τους με τις νέες απαιτούμενες τεχνολογίες. Με 401 ψήφους υπέρ, 247 κατά και 47 αποχές, οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν στη χρήση νέων τεχνολογιών προκειμένου να εφαρμόζονται καλύτερα οι αλλιευτικοί κανόνες, αλλά και για να ενισχυθεί η ασφάλεια στη θάλασσα και να υπάρχει περισσότερη διαφάνεια ως προς τις αλλιευτικές δραστηριότητες. Οι ευρωβουλευτές επιμένουν επίσης ότι οι καταναλωτές πρέπει να ξέρουν πότε και πώς έχουν αλλιευθεί τα προϊόντα τα οποία αγοράζουν. Να ελέγχεται η τήρηση των υποχρεώσεων εκφόρτωσης. Λένε ότι πρέπει να γίνει υποχρεωτική η χρήση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης επί των σκαφών για ένα ελάχιστο ποσοστό σκαφών, τα οποία είναι μακρύτερα των 12 μέτρων και τα οποία κρίνονται ως υψηλού ή πολύ υψηλού κινδύνου μη συμμόρφωσης με τους κανόνες της κοινή αλλιευτικής πολιτικής. Η χρήση του εξοπλισμού αυτού θα επιβληθεί ως πρόσθετο περιοριστικό μέτρο σε όλα τα σκάφη, όσο αποφάσισαν οι ευρωβουλευτές, που διαπράττουν 2 ή και περισσότερες παραβάσεις. Στα σκάφη που προτίθενται να χρησιμοποιήσουν κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης σε εθελοντική βάση, θα πρέπει να προσφέρονται κίνητρα όπως επιπρόσθετη κατανομή ποσοστώσεων ή διαγραφή πόντων που έχουν επιβληθεί σε περίπτωση παράβασης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά επίσης, κύριε Ματζαράκη, ένα κατάλληλο σύστημα κυρώσεων για παραβάσεις που διαπράττονται από ερασιτέχνες Αλίες. Αναφέρει, σύμφωνα με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το αγρόκτημα στο πιάτο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαιτεί η προέλευση των προϊόντων ικθυοκαλλιέργειας και υδατοκαλλιέργειας να μπορεί να ανιχνευθεί σε όλο το μήκος της διατροφικής αλυσίδας, συμπεριλαμβανομένων των επεξεργασμένων και εισαγόμενων προϊόντων. Θα πρέπει να είναι διαθέσιμα δεδομένα για το είδος του ψαριού, την τοποθεσία, την ημερομηνία και την ώρα που αλυεύει και το είδος του αλλιευτικού εργαλείου που χρησιμοποιήθηκε. Σε μια προσπάθεια συνεχίζει ελάττωσης των θαλάσσιων απορριμμάτων, οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν ότι όλα τα σκάφη θα πρέπει να υποχρεούνται να ενημερώνουν τις εθνικές αρχές όταν χάνουν αλλιευτικά εργαλεία και να φέρουν στο σκάφος τον απαραίτητο εξοπλισμό προκειμένου να το ανακτήσουν. Όλα τα σκάφη θα πρέπει επίσης να είναι εξοπλισμένα με συσκευές εντοπισμού γεωγραφικής θέσης που θα τους δίνει την δυνατότητα να εντοπίζονται και να ταυτοποιούνται αυτόματα. Το μέτρο αυτό χαρακτηρίζεται απαραίτητο για τη βελτίωση της ασφάλειας στη θάλασσα σύμφωνα με το εγκεκριμένο κείμενο. Τέλος, το Κοινοβούλιο προτείνει την αύξηση του αποδεκτού περιθωρίου λάθους όσον αφορά στο βάρος ορισμένων ειδών, το οποίο υπολογίζουν οι αλλιείς επί του σκάφους, επιτρεπόμενο περιθώριο ανοχής. Πώς τα ακούτε όλα αυτά, τι σημαίνουν όλα αυτά, κύριε Ματζαράκη? Να σας πω, εγώ λέω δόξα σε Θεός που θα μπείτε επιτέλους μία τάξη στην αναρχία που υπάρχει στις θάλασσές μας. Είναι για τα σκάφη τα μεγάλα αυτό, διότι πάνω από τα 12 μέτρα τα οποία αναφέρει. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, εδώ υπάρχουν σκάφη τα οποία αλλιεύουν 70 με 80 διαφορετικά είδη, και από αυτά τα 70-80 διαφορετικά είδη τα 7 με 8 είναι εμπορεύσιμα. Όλα τα άλλα εναποθέτονται στη θάλασσα νεκρά. Οπότε γίνεται μία γενοκτονία, εγώ θα έλεγα, και αυτό έπρεπε να είχε γίνει πολλά χρόνια πριν. Εμείς το φωνάζαμε, δεν εισακουστήκαμε, καλιά αργά παρά ποτέ. Είναι δηλαδή η βιομηχανική αλληλεία που κάνει πολύ μεγάλη καταστροφή. Συμφωνώ ότι και εμείς οι υπόλοιποι κάνουμε καταστροφές και πρέπει όλοι να συμβάλλουμε για τα ιχθυαποθέματα, τα οποία είναι κατά κοινή ομολογία πάρα πολύ, σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό απειλούμενα. Η θάλασσα έχει
έχει πάθει με πολύ μεγάλη ζημιά και πρέπει όλοι να βάλουμε ο καθένας από το μετερίζι του το χέρι του, ώστε να βοηθήσουμε αυτό το οικοσύστημα να ανακάμψει. Εγώ να σας έλεγα μια κουβέντα που μου είχε πει ένας πολύ γέρος ψαράς, ο οποίος όλη η σοφία του είναι και σε αυτή την κουβέντα που μου είπε, μου λέει: παιδί μου, η θάλασσα είναι ένας μεγάλος κήπος, ένα μεγάλο περιβόλι που όλοι μπαίνουμε μέσα και κόβουμε και παίρνουμε και κανένας δεν σπέρνει. Αυτό τα λέει όλα. Κύριε Ματζαράκη, μιλάτε για την βιομηχανική αλληλεία, δηλαδή μιλάτε για τα μεγάλα αλλιευτικά, μηχανότρατες, τι ακριβώς εννοείτε? Ναι, για αυτά μιλάω και μιλάω και για σκάφη που τα οποία είναι της μέσης αλληλείας, συμπεριλαμβανομένων και τα γρήγρη, τα οποία έχουν συστήματα εντοπισμού των ψαριών, δηλαδή έχουν σόναρ και αλλιεύουν μέρα νύχτα. Παλιά τα αγρίγρι αλλιεύανε μόνο τη νύχτα. Τώρα έχουμε αγρίγρι και ημέρας. Δηλαδή έχουν το σύστημα εντοπισμού, το οποίο πηγαίνει το σκάφος, εντοπίζει το κοπάδι, το κλείνει, το παίρνει, φεύγει, τέλος. Όταν λέτε ότι ξέρετε αλλιεύονται 70 με 80 θαλάσσια είδη, εκμεταλλεύονται ουσιαστικά τα 5 με 8. Τα υπόλοιπα, τα υπόλοιπα νεκρά επιστρέφουν στη θάλασσα. Γιατί ήδη μιλάτε? Κοιτάξτε να δείτε, όταν το πιάνει το αλλιευτικό 70-80 είδη, συμπεριλαμβάνονται γλώσσες, μικρά φαγκρόπουλα, μικρά σουπιδάκια, μικρά καλαμαράκια, διάφορα είδη τα οποία δεν είναι εμπορεύσιμα, γιατί απαγορεύονται αυτά τα είδη ως προς το μέγεθός τους, εννοώ, τα οποία αναποθέτουν νεκρά. Δηλαδή έχουμε νόμους, αλλά κοιτάξτε να δείτε, κυρία Δουλειράκη, ανοίξατε μια κουβέντα τεράστια τώρα, διότι δυστυχώς στα υπουργεία και στους άλλους ελεκτικούς φορείς δεν υπάρχουν άνθρωποι που να ξέρουν το αντικείμενο. Διότι αν ξέρανε το αντικείμενο, θα μπορούσαν να νομοθετήσουν και καταλλήλως. Δεν μπορεί ένας δικηγόρος, ένας γιατρός, ένας επιστήμονας, ένας που έχει τελειώσει τη νομική και παίρνει μια πολύ μεγάλη θέση σε ένα υπουργείο να γνωρίζει και τις αλλιευτικές μεθόδους. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να ξεφύγει κάποιος και να κάνει την παρανομία. Εκεί τώρα είναι, δηλαδή, παίζει σημασία και πώς είναι αρματωμένο το δίχτυ. Ένα δίχτυ είναι, το δίχτυ, να ξέρετε, είναι ρόμβος. Η νομοθεσία λέει 40 χιλιοστά στο σάκο. Ναι, αλλά όταν το δίχτυ αρματωθεί ανάτριχα, είναι τώρα αγορισμένοι όροι, την ώρα που το τραβάς κλείνει, ο ρόμβος κλείνει. Ενώ η νομοθεσία λέει ο σάκος θα πρέπει να είναι σε τετράγωνο μάτι, ούτως ώστε το μικρό ψάρι, αν μπει στο σάκο, να μπορεί να διαφύγει. Αυτό γιατί δεν έγινε? Γιατί δεν έγινε? Ναι, γιατί δεν έχει γίνει? Γιατί δεν σας συμφέρει οικονομικά? Γιατί δεν συνέφερε? Γιατί? Όχι, δεν συνέφερε. Γιατί όταν βάλεις ένα δίχτυ 40 χιλιοστά, θα πιάνεις μόνο μεγάλα ψάρια. Αυτοί το κάνουν έτσι ώστε το δίχτυ να κλείνει και πιάνουν και μικρά. Δηλαδή πώς θα πιάσει γαρίδα, παραδείγματος χάρη, αυτή τη γάμπαρη που παίρνετε, αυτό το κουτσομουράκι, το ψηλό, το μπαρμπουνάκι, αν το δίχτυ είναι 40 χιλιοστά, θα περνάει αυτό. Μάλιστα. Το ψαράκι από το δίχτυ. Λέτε λοιπόν, οι εποπτικοί φορείς σήμερα δεν γνωρίζουν το αντικείμενο, άρα οι έλεγχοι είναι ελλιπείς, με αποτέλεσμα αυτά τα οποία προαναφέρατε. Κύριε Ματζαράκη, γίνεται, όπως είπατε και στην αρχή, ή με αυτό που είπατε ότι η θάλασσα είναι ένα μεγάλος κήπος, θερίζει ή χωράφει όπως το είπατε, αλλά δεν σπέρνεις δυστυχώς. Λέτε ότι εδώ γίνεται πραγματικά καταστροφή, γίνεται κατασπατάληση. Αφορά και τους συναδέλφους σας, επαγγελματίες αλληλείς Έλληνες, ή μιλάτε μόνο για τα μεγάλα αλλιευτικά που από άλλες χώρες, γειτονικές χώρες, ψαρεύουν στα ελληνικά νερά? Για να το καταλάβω. Όχι, αφορά όλους μας.
Σας αφορά όλους σας. Ωραία. Μηδενός εξαιρουμένου από επαγγελματίες, ερασιτέχνες, μέχρι και αυτούς που ψαρεύουν απ' έξω με το καλάμι, που τους βλέπω ας πούμε και πιάνουν ένα ψαρί το οποίο είναι ένα 5 πόντους. Ρίξω ρε Χριστιανέ μου μέσα και θα το ξαναπιάσεις άλλη φορά. Δηλαδή θέλω να πω ότι πρέπει να υπάρξει παιδεία. Πρώτον, πρέπει να μάθουμε ότι να τηρούμε ορισμένα πράγματα, δηλαδή αυτό το ψάρι. Όταν πιάνουμε το ψάρι, η κυρία Δουλιεράκη, σε μια ηλικία που ακόμα δεν έχει προλάβει να κάνει μια γενιά, δηλαδή να έρθει σε ηλικία που να γεννήσει, εδώ τα πιάνουμε ακόμα όταν είναι γόνος. Εδώ ακούτε, πάτε στη λαϊκή είτε τα ψαράδικα που γυρίζουν γύρω-γύρω και φωνάζουν μπαρμπουνάκι και κουτσομουράκι μπέτε, ή μωρό-μωρό. Μισό λεπτό. Λέτε λοιπόν, και τα ακούμε και τα βλέπουμε, αλλά δεν ξέρουμε και να τα κρίνουμε όταν δεν ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει, όταν δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Και τώρα έτσι απλά συμπληρώνουμε ένα puzzle, αλλά χωρίς να είμαστε μέσα σε αυτό. Να σας πω, με αυτά τα οποία λένε σήμερα οι ευρωβουλευτές και αποφασίζουν αυτά τα οποία αποφασίζουν με τα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης, με τα GPS που πρέπει να υπάρχουν και να φέρουν τα σκάφη, με αυτό το οποίο λένε ότι πρέπει στη βάση της διατροφικής αλυσίδας εγώ να ξέρω πότε ψάρεψες, τι ψάρεψες, γιατί το ψάρεψες, από πού το ψάρεψες, αυτό είναι κάτι που είναι εύκολο να γίνει, θέλετε να πείτε? Είναι κάτι που το γνωρίζετε ως Έλληνες επαγγελματίες αλληλείς? Φαντάζομαι, φαντάζεστε δεν θα αντιδράσει κανένας από τους συναδέλφους σας ή θα έχουμε θέματα? Κοιτάξτε να δείτε. Δεν είναι για τα μικρά σκάφη, όσον αφορά τα μικρά σκάφη και τα ερασιτεχνικά, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ελεγχθεί. Να σας πω, διότι εμείς σε άλλα λιμάνια και σε άλλες χώρες που έχω ταξιδέψει εγώ, υπάρχουν συγκεκριμένα λιμάνια τα οποία μπορεί να εκφορτώσει. Δηλαδή και εδώ και στην Κρήτη, όσον αφορά τα μεγάλα πελαγικά, πρέπει να ξεφορτώνονται τα αλλιεύματα σε λιμάνι που είναι προκαθορισμένο και υπάρχει λιμενική αρχή. Άρα λοιπόν λέτε ότι και για τα σκάφη που είναι πάνω από τα 12 μέτρα, ότι θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα λιμάνια που θα πρέπει να γίνεται η εκφόρτωση, όπως επίσης... Μα ισχύει αυτός ο νόμος, κυρία Δουλιεράκη, και τώρα πριν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Αλλά εμείς εδώ πέρα, αν γυρίστε γύρω-γύρω την Κρήτη, όλο λιμανάκια είμαστε. Δηλαδή δεν μπορεί και το λιμεναρχείο εδώ που τα λέμε να έχει κάθε ένα λιμενικό σε κάθε σκάφος. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει συνείδηση σε όλους μας ότι ξέρετε ό,τι κάναμε τέλος. Τώρα πρέπει να αρχίσουμε να πούμε, να βάζουμε μυαλό. Ωραία. Εσείς λοιπόν που το μεταφράζετε, όταν λέει όλα τα σκάφη θα πρέπει επίσης να είναι εξοπλισμένα με συσκευές εντοπισμού γεωγραφικής θέσης που θα τους δίνει τη δυνατότητα να εντοπίζονται και να ταυτοποιούνται αυτόματα. Το μέτρο αυτό χαρακτηρίζεται απαραίτητο για τη βελτίωση της ασφάλειας στη θάλασσα σύμφωνα με το εγκεκριμένο κείμενο. Αφορά όλους εσάς δηλαδή και σκάφη κάτω από τα 12 μέτρα και ερασιτέχνες και επαγγελματίες? Όχι, εμείς αυτό δεν συμφωνούμε, και να σας πω γιατί. Διότι το VMS δεν ήταν υποχρεωτικό για σκάφη κάτω των 12 μέτρων. Μετά έγινε κάτω των 10 μέτρων. Σε ένα πολύ μικρό αλλιευτικό, δηλαδή της τάξης των 7 μέτρων, 8 μέτρων, δεν έχει χώρο για να βάλεις ηλεκτρονικά συστήματα και ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Καταρχήν πρέπει να έχεις μια καμπίνα, το οποίο θα μπει μέσα ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, να υποστηρίξεις με ηλεκτρικό, με αυτά. Είναι κάπως δύσκολο να εφαρμοστείς τα μικρά αλλιευτικά, πρώτον αυτό. Και δεύτερον, πρέπει να ξέρετε ότι τα μικρά αλλιευτικά σκάφη της παράκτειας αλληλείας έχουν συγκεκριμένη ακτίνας δράσης, δηλαδή άλλο είναι στα 3 μίλια, άλλο είναι στα 5 μίλια, δεν έχουμε μεγάλη ακτίνα. Αυτά τα σκάφη που έχουν μεγάλη ακτίνα και μπορούν να ταξιδέψουν και να πάνε μακριά είναι της μέσης αλλιείας και της υπερπόντιας φυσικά. Εμείς έχουμε εκ του λιμενατιού και στην άδεια του κάθε αλλιευτικού γράφει μέσα η άδεια πόσο μπορεί να απομακρυθεί από την ακτή.
Δηλαδή δεν μπορεί να βάλεις τώρα VMS ένα σκάφος 7 μέτρα που έχει ακτίνα να πηγαίνει 3 με 4 μίλια. Μάλιστα. Μιλάμε λοιπόν για τα σκάφη της παράκτειας Ελίας που λέτε από τη στιγμή που έχουμε περιορισμού σε ό,τι έχει να κάνει με την ακτίνα επαγγελματικής μας δράσης, ότι δεν χρειάζεται να επιμεριστούμε και αυτό το κόστος. Εγώ το αντιλαμβάνομαι και το πάω και στο οικονομικό. Θέλετε. Το να βάλουμε ένα τέτοιο μηχάνημα μέσα στο σκάφος, διότι και σε χώρο αλλά και σε κόστος για εμάς θα είναι δυσβάσταχτο. Αυτό να καταλάβω. Κοιτάξτε να δείτε, το κόστος, εάν θέλει ντε και καλά να τα βάλει οπωσδήποτε, να επιβαρθεί το κόστος το κράτος. Δεν μπορεί, γιατί το VMS που λέτε εσείς, το ηλεκτρονικό σύστημα εντοπισμού, έχει κόστος... Όχι εγώ, οι ευρωβουλευτές. Ναι, εσείς που το αναφέρατε εννοώ. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, το VMS, αυτό είναι το VMS, το σύστημα VMS, είναι σύστημα εντοπισμού σκαφών. Ναι. Αυτό... Το κόστος είναι γύρω στα 4,5 με 5 χιλιάδες ευρώ, αλλά ήταν χρηματοδοτούμενο. Βέβαια, χρηματοδοτούμενο θα το πληρώσεις από την τσέπη σου και μετά θα πάρεις τα λεφτά. Αλλά το πρόβλημα δεν ήταν, είναι ότι κάθε μήνα έχει κόστος γύρω στα 102, αν θυμάμαι καλά, ή 108 ευρώ το μήνα. Πρέπει δηλαδή το κάθε σκάφος να πληρώνει 102 με 108 ευρώ το μήνα. Το οποίο θα πηγαίνει πού, για τη συντήρησή του, ας πούμε, 102 με 100 ευρώ το μήνα. Είναι τέλει από το ΟΝΤΕ. Μάλιστα. Πάμε, για κάθε μήνα, δεν χρειάζεται να αναφέρετε εταιρείες σας, παρακαλώ πάρα πολύ, διότι εντάξει, δεν θέλω να κάνω και διαφήμιση και δεν είναι και σωστό και δεν είναι και διοντολογικό. Αλλά λέτε λοιπόν ότι αυτό το σύστημα θα πρέπει εσείς να το πληρώνετε κάθε μήνα και με ένα ποσό αρκετά μεγάλο για τον προϋπολογισμό σας, ο οποίος δεν βγαίνει, αυτό μου λέτε. Βέβαια, δεν το συζητάμε αυτό. Εμείς δεν μπορούμε να πληρώνουμε τόσα χρήματα κάθε μήνα για ένα σύστημα στην αρχή. Μας είχαν πει ότι το VMS, αυτό το σύστημα εντοπισμού, θα μπει σε αλλιευτικά τα οποία αλλιεύουν μεγάλα πελαγικά ψάρια, δηλαδή ξυφία, τόνο κτλ. Και αλλιώς όσα αλλιευτικά δεν βάλουν αυτό το σύστημα, δεν θα πάρουν άδεια για να αλλιεύουν ξυφία και τόνο. Μετά εμείς δεν δεχτήκαμε και μας πήρανε τις άδειες και εμένα προσωπικά μου την αφαιρέσανε την άδεια αλλίας πελαγικών ψαριών, διότι δεν έβαλα αυτό το σύστημα. Τώρα ντε και καλά να το βάλουνε. Δεν μπορούμε να πληρώνουμε κάθε μήνα εμείς αυτά τα χρήματα. Όσον αφορά το άλλο σύστημα, το ηλεκτρονικό ημερολόγιο, είναι το ERS. Αυτό το τηρούμε, δηλαδή έχει, το κάθε αλλιευτικό έχει ένα κωδικό το οποίο μπαίνει και δηλώνει τι αλλιεύματα έχει πιάσει. Μάλιστα. Κάθε μήνα πρέπει να το δηλώνουμε, να το ενημερώνουμε αυτό. Ναι. Και γράφεις, να πούμε, ότι έπιασα την τάδε μέρα αυτά τα ψάρια, τόσα κιλά, όλα αυτά πρέπει. Ωραία. Να... Άρα λοιπόν εγώ κρατάω βάση αυτής της ανακοίνωσης που έβγαλε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και των όσων λέτε μέχρι στιγμής, κύριε Ματζαράκη, και σας ακούν και οι συνάδελφοί σας, επαγγελματίες αλλιείς και ερασιτέχνες αλλιείς, ότι ναι μεν φαίνεται να έχει μια καλή βάση, διότι όπως είπατε επιτέλους θα μπει μια τάξη για να ξέρουμε τι ψαρεύεται, τι δεν ψαρεύεται, ποια είναι τα στάνταρ που θα πρέπει να τηρούνται και για τα αλλιεύσιμα είδη και για τις συγκεκριμένες περιόδους που αλλιεύονται, αλλά και τα σκάφη, κυρίως τα μεγάλα τα επαγγελματικά. Αλλά υπάρχει μια διαφωνία σε ό,τι έχει να κάνει με το σύστημα εντοπισμού σας, κυρίως για τα σκάφη της παράκτειας Ελίας, διότι κόστος τέλει δεν σας συμφέρουν οικονομικά, αλλά και από την άλλη κρίνεται ότι από τη στιγμή που υπάρχει ένα συγκεκριμένος χώρος που μπορείτε εσείς να αλλιεύετε, να ψαρεύετε, δηλαδή τα 3 ή τα 4 ναυτικά μίλια, ότι και μπορούν να σας βρουν άμεσα από το κάθε λιμεναρχείο, ότι δεν χρειάζεται να μπείτε σε αυτή την διαδικασία που δεν σας συμφέρει. Αυτό... Ακριβώς όπως το είπατε είναι, διότι να αναφέρω κιόλας ότι επειδή δεν βάλαμε αυτό το σύστημα και μας επευλήθη τώρα τέλη κυκλοφορίας αλλιευτικών. Τι θα πει τέλος κυκλοφορίας αλλιευτικών? Όταν πληρώνει ένα αυτοκίνητο τέλη κυκλοφορίας, μας επιβάλλανε να πληρώνουμε τέλη κυκλοφορίας στα αλλιευτικά σκάφη. Από πότε?
τώρα και 3-4 μήνες από πέρσι. Από πέρσι. Δηλαδή, ποιο είναι το τέλος κυκλοφορίας του δικού σας του αλλιευτικού το σκάφος, για να το καταλάβω? 102 ευρώ το χρόνο. Τα χρήματα αυτά πάνε πού? Στην εφορία τα πληρώνουμε. Μάλιστα. Τέλη κυκλοφορίας. Λες και εμένα θα μου κάνουν καμία εθνική οδό να πηγαίνω στην Δία. Ναι. Με λωρίδες κυκλοφορίας. Τι να πει κανένας? Τι να πει κανένας από τη στιγμή, αν κοιτάξετε τα μετεωρολογικά. Αφορά το σύνολο των σκαφών, αφορά τα σκάφη τα οποία είναι στη θάλασσα. Επαγγελματικά αλλιευτικά, κυρία Δουλγεράκη. Έτσι, πείτε μου το για να το καταλάβω. Επαγγελματικά αλλιευτικά. Τα μικρά παράκτια αλλιευτικά πρέπει να πληρώνουν, λέει, τέλη κυκλοφορίας. Τέλος. Τι να πει κανένας, αν κοιτάξετε τα μετεωρολογικά δελτία, θα δείτε τι μεροκάματα έχουν κάνει οι συνάδελφοι αλλιείς. Συνέχεια, 5-6 μποφόρ, 5-6 μποφόρ, πού να πάει το μικρό αλλιευτικό, κυρία Δουλγεράκη, και το επιβάλλει κιόλας και τέλη κυκλοφορίας. Πόσοι θα απομείνετε στο χώρο, κύριε Ματζαράκη, το τελευταίο μου ερώτημα? Αυτό είναι η πιο δυσάρεστη ερώτηση που μου κάνατε, διότι με τα λύπης μου θυμάμαι το λιμάνι του Ηρακλείου να έχει τόσα αλλιευτικά, να φεύγουν τα γκριγρί, να φεύγουν τα αλλιευτικά. Τώρα αν θα κατεβείτε κάτω θα δείτε, τα μετράτε με μία ματιά τα μετράτε. Δηλαδή εγώ στο σύλλογο ξεκίνησα με 149. Τώρα ζήτημα να έχουμε 50-60. Ξεκινήσατε στο σύλλογο, ξεκινήσατε στο σύλλογο με 149 αλλιευτικά, χρονολογία. Πριν από 20 χρόνια. Και σήμερα είσαστε 50? Και ναι και όχι. Δεν τα έχω μετρήσει, δεν έχω τα ψυχικά αποθέματα πλέον να κάθομαι να... Είναι πολύ λυπηρό, και το λυπηρότερο όλων είναι ότι δεν έχουμε νέους. Δεν έχουμε νέα παιδιά, ας πούμε, να ασχοληθούν με την αλληλεία. Πεθαίνει η αλληλεία, κύριε Δουλειάκη. Αν δεν υπάρχουν κίνητρα, σαφέστατα. Τι να κάνει, ο κάθε γονιός τώρα αφήσει το παιδί του τώρα να... Δεν υπάρχει προοπτική δηλαδή για αυτό το επάγγελμα. Και δεν έχουμε νέους. Δεν έχουμε νέους. Και αν θα γίνει καμία καινούργια απόσυρση αλλιευτικών, εκεί τώρα θα μετριόμαστε στα δάχτυλα.